Στη φυλακή σηκώνοντας τους ώμους του ένα σοκαριστικό κατηγορητήριο για χρόνια βαρύτατη κακοποίηση της συντρόφου του κατέληξε σήμερα μετά την απολογία του 45χρονος Ηρακλειώτης, ο οποίος συνελήφθη όταν αστυνομικοί τον είδαν να χτυπά τη σύντροφό του μέσα στο αυτοκίνητό της. Με τον ίδιο πάντως να αρνείται ότι την κακοποιούσε και να αποδίδει σε ψυχικά προβλήματα την κατάθεση του θύματος. Η υπόθεση σόκαρε και τους αστυνομικούς που ήταν στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου για άλλο περιστατικό, όταν είδαν έκπληκτη την 60χρονη νεοδηγή και το 45χρονο από τη θέση του συνοδηγού να τη χτυπάει. Όσο ανέφερε στην κατάθεσή της η 60χρονη, ωστόσο έφεραν στο προσκήνιο μια ζωφερή εικόνα, η οποία παραπέμπει σε χρόνια βαριά κακοποίηση του θύματος. Για μια σχέση μίσους και πάθους κάνει λόγο ο συνήγορος του 45χρονου, επιχειρώντας να διαψεύσει όσα έχει καταθέσει το θύμα. Εδώ έχουμε μια ιστορία αγάπης που εξελίχθηκε μίσους. Δεν είναι ακριβώς όπως θα αναφέρει η μηνύτρια. Θα αποδειχνούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Κάποιες παραξενιές της μηνύτριας και κάποιες υπερβολές που κατέθεσε ήταν το αποτέλεσμα αυτό. Ο κατηγορούμενος κλήθηκε να απολογηθεί για σωρία κακουργηματικών πράξεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου κατ' εξακολούθηση, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου, ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, μεθόδευση πρόκλησης έντονου σωματικού και ψυχικού πόνου κατ' εξακολούθηση, απειλή και εξύβριση κατ' εξακολούθηση. Η μηνύτρια δυστυχώς έχει πρόβλημα ψυχολογικό. Είχαμε συνοηθεί σήμερα το πρωί να έρθει με τη συγκατάθεσή της να ανακαλέσει κάποια πράγματα. Δυστυχώς μας κοροϊδέψε, δεν σήκωνε το τηλέφωνο, δεν προσήλθε. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας είμαστε αισιόδοξοι ότι θα αποδειχθεί η αλήθεια. Παρά τους ισχυρισμούς του 45χρονου, εισαγγελέας και ανακρίτρια διέταξαν να οδηγηθεί άμεσα στη φυλακή.